και τη λύπη του. Οι ρίζες που χάνονται στα βάθη της προϊστορίας και αποτελεί την πρωταρχικότερη καλλιτεχνική έκφραση του ανθρώπου, συνήθως ως αποτέλεσμα ενός έκτακτου συγκινησιακού γεγονότος. Ξεκίνησε ως μαγικοθρησκευτική τελετή για να καταλήξει μια τελετουργική εκδήλωση με έντονα κοινωνικά στοιχεία. Ο χορός ενοποιεί την καρδιά και το σώμα. Στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν το απαραίτητο συμπλήρωμα σε όλες τις θρησκευτικές γιορτές. Τα πανηγύρια. Να πάμε στα ταβάρνα, όσα τα λιράκι βλέπεις, να μας πας και να μας φέρεις. Τράβα τα ροτσίρι, λίγο ρις να πάμε. Τράβα, τράβα, λίγο ρις να πάμε.
μιλάει τη γλώσσα του και θυμάται τα έθιμά του. Και εμείς λοιπόν, σαν γνήσιοι Έλληνες, δεν ξεχνάμε πως οι Τούρκοι, Σλάβοι, Βούλγαροι, Γερμανοί και αν προσπαθήσουν να μας γονατίσουν, θα μας βρουν πάντα όρθιους να πολεμάμε για τα ιδανικά μας. Άντε λοιπόν, πάμε τώρα να γιορτάσουμε για την νίκη της Ελλάδος, για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας και ας ελπίσουμε να έρθει σύγχρονα. Πόντι και κόμπιλια δεν με ρίξα χωρίς να αναστενάξω τριγωνάκι μου. Απόψε, απόψε δε σκοτώνουμε. Απόψε, απόψε δε σκοτώνουμε. Ευγά κι εσύ και κλάψε το πουλάκι μου. Ευγά κι εσύ. Και ενέργεια από την παρουσία σας. Εύχομαι πάντα σε όλες τις διοργανώσεις αυτή η αίθουσα να είναι γεμάτη όπως είναι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.